Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους που μας βλέπουν από το σπίτι μέσω διαδικτύου και YouTube. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για το παιχνίδι του Ερμή με την Μπάρτς Βάρνα για τη Λίγκα Σαλόνικα. Είναι η είσοδος των ομάδων, πολύ ωραίες ενδυμασίες και των δύο ομάδων. Η Μεν Μόβι δε σαν την ομάδα της Premier League, τη Wolves. Πολύ ωραίες εμφανίσεις. Και τα χειροκροτήματα, έχουμε και κοινό εδώ που μας βλέπει, φωνές τώρα, φωνές και ντουντούκες από το κοινό, εκπληκτική ατμόσφαιρα εδώ στα γήπεδα του Νικολούδη. Χαιρετιούνται κιόλας οι παίκτες, μπράβο παιδιά, πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα να δώσουμε και τις συνθέσεις των ομάδων. Η ομάδα του Ερμή παρατάσσεται με τον Λεβέ, Παλαιολόγο, Μπαρόλη, Σεραφιμίδη, Κοντόπουλο, Αβραάμ, Μάνο και Μπλιάτκα. Απ' την άλλη, Μπάρτς Βάρνα, κάτω από τα γκολπόστ είναι ο Καραμούτσιος, Γεωργάς, Μακρύς, Λαγωνίδης, Τζορμπατζόγλου, Φασούλας, Μπούζας και Εφταξίας στην αιχμή του δόρατος. Παίρνουν 1-2 λεπτά οι παίκτες να αντισταθούν λίγο. Πολύ καλό καιρό μας κάνει εδώ πέρα, πολύ ποδοσφαιρικό καιρό θα λέγαμε. Έτοιμες οι ομάδες σιγά σιγά για να ξεκινήσει το μάτς. Κάποια αναγνωριστικά. Κάποιες αναγνωριστικές πάσες θα λέγαμε οι παίκτες μας. Λιγάκι τα λένε και με το διαιτητή κάποιοι. Λίγες διατάσεις να παραμένουν ζεστοί. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας. Είναι ο 20 τελετών Φάνης Μπαμπούλας. Είναι το Athos Travel που φυσικά μας ταξιδεύει παντού. Και είναι και τα Brutality Clothes. Εκπληκτικά ρούχα για όλα τα γούστα. Φωνάζει τώρα ο ρεφ ότι σιγά σιγά ξεκινάμε. Θα έχουμε πάλι αλλαγή μπάλας. Ο ρεφ έχει άλλη προτίμηση. Η ομάδα... Να δούμε και ποιος θα πάρει τη σέντρα. Η ομάδα του Ερμή θα είναι στη σέντρα. Πάμε, παιδιά, κεντρωμένα. Με τον Κοντόπουλο. Να αφήνει πίσω. Ο Μπλιάτκας τώρα θα αφήσει για τον Μπαρόλη. Εκείνος δεν πάει στην μπάλα. Για να δούμε ο Μάνο ο αρχηγός. Γυρίζουν πολύ ωραία την μπάλα του Ερμή. Βγαίνουν μπροστά πολύ απειλητικά. Για να δούμε Κοντόπουλος εκεί θα γυρίσει, θα αφήσει. Πολύ ωραία αλλαγή αλλά δεν θα περάσει. Ο Μακρύς εκεί κάνει το κοντρό να πάρει το κλέψιμο, αλλά θα ξαναπάρουν την μπάλα του Ερμή με τον Μπαρόλη τώρα να αφήνει στα αριστερά του. Μάνο δεν θα περάσει, ο Μακρύς εκεί πιέζει πολύ ψηλά. Έχουμε και τον προπονητή Παύλα παίχτη Παζαρτζή εδώ δίπλα μας, που δίνει τις οδηγίες, τονώνει την ομάδα του και καλά κάνει. Μπαρόλη τώρα θα παίξει δίπλα του. Μπλιάτκας δεν αφήνει εκεί, ο ρεφ τη δίνει, φάουλ εκεί. Είναι το φάουλ εκεί στα χαφ για την ομάδα του Ερμή. Αλλαγή, λάθος πάσα εκεί, δεν θα βρει τον Παλαιολόγο. Δεν θα προλάβει, ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Μπάρτς Βάρνα τώρα, δεν θα μπορέσει να φύγει πολύ ψηλά η πίεση. Εφταξίας θα παλέψει, Τζορμπατζόγλου στον Εφταξία. Εφταξίας τώρα εκεί. Δεν θα μπορέσει τον μαρκάρουν με τη μία. Τρία άτομα εκεί πέσαν σαν τα κοράκια πάνω του, θα λέγαμε. Και φεύγει μπροστά η ομάδα του Ερμή. Σπάει την μπάλα, όχι, καλύπτει ο Λαγωνίδης εκεί. Ένας με δύο θα κερδίσει και τον φάουλ. Εκπληκτική αμυντική λειτουργία από τον Λαγωνίδη, τον πανύψηλο εκεί, center back της ομάδας των Πάρτς Βάρνα. Φασούλας τώρα εκεί στα χαβ. Θα δώσει δεξιά στο μακρύ, όχι δεν θα δώσει γιατί καλύφθηκε γρήγορα από τον Μάνο. Πιέζουνε σαλισσασμένοι εκεί το Ερμή, δεν θα μπορέσουνε, γυρίζει το σουτ και αποκρούνε Τζορμπατζόγλου. Θα σπάσει δεξιά στο μακρύ. Μακρύς, πολύ με δυνατή κόντρα από τον Μάνο, δεν θα αφήσει να περάσει τίποτα. Φασούλας τώρα. Πιέζουν του Ερμή πολύ ψηλά, φοβερή πίεση, διαβασμένη ομάδα του Ερμή θα λέγαμε. Πάμε. Πολύ ώρα αφήνουν πίσω στον Μπαρόλη τώρα. Πιέζει ο Εφταξίας για τους Πάρτς Βάρνα.
ανεβαίνουν σιγά σιγά με τον αρχηγό τους οι ΜΟΒ, θα κλέψουν εκεί, θα προσπαθήσουν να παίξουν τον Τζορμπατζόρ, δεν θα προλάβει, θα διώξουν οι του Ερμή, μακρύς τώρα στο πλάγιο out, θα παίξει με τον Φασούλα, θα πέσει πάνω του εκεί, ο Ρεύ θα δώσει, θα αφήσει πλεονέκτημα, Φασούλας κάνει ωραίες σβούρες, θα παίξει μπροστά του Τζορμπατζόγλου, δεν θα μπορέσει, θα διώξουνε. Μπούζας αφήνει για τον καπιτάνο, θα αφήσει για τον Φασούλα. Θα δει τη μακρινή πάσα για τον Εφταξία. Δεν θα μπορέσει, αλλά δεν θα βρει και ο παίχτης του Ερμή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Πολύ καλό παιχνίδι. Φαίνονται και οι δύο ομάδες διαβασμένες. Και η ομάδα του Ερμή από τη μία πολύ καλή τακτικά, αλλά και αυτή τον Μπαρτς Βάρνα. Κάθετα τώρα θα παίξει η ομάδα του Ερμή. Θα κερδίσει ένα πλάγιο πολύ ωραία. Παλαιολόγο στην μπάλα. Το μαρκάρει ο Μπούζας πολύ ωραία. Θα περάσει όμως φανταστική πάσα. Ο παίχτης του Ερμή εκεί θα δει τον τον Μπλιάτκα. Αν είδαμε καλά. Ένας με δύο εκεί μπλέκουνε. Κερδίζουν το κόρνερι του Ερμή. Πολύ ωραία επιθετικά. Ο Ερμής θέλει να δείξει ότι θα κυριαρχήσει. Κόρνερ τώρα. Πολύ ωραίο γυριστό, πόπο, ευκαιρία μεγάλη, φοβερή ευκαιρία για τον Ερμή. Φοβερή ευκαιρία εκεί, ο Αβραάμ πρέπει να ήτανε. Φοβερή ευκαιρία. Ωραία τώρα για τον Μπούζα, όχι δεν θα μπορέσει να κάνει το κοντρόλ. Πλάγιο τον Ερμή ο οποίος πιέζει ψηλά και θα ξαναπάρει την κατοχή της μπάλας. Φεύγει, φεύγει, μακρύ. Ερμής τώρα στο Μάνο, ο οποίος αφήνει στον Αβραάμ με το στήθος πολύ ωραία. Αβραάμ ξανά Μάνο. Θα χάσει την μπάλα εκεί, αλλά επιμένει εκεί ο βραχής όμως χάφτον του Ερμή. Δυνατά στις μονομαχίες και η ομάδα της Παρτσβάρνα. Μπούζας κατεβάζει. Κατεβάζει εκεί, περνάει έναν δύο. Θα πάρει το πλάγιο να ανεβάσει λίγο και την ομάδα του. Όπως είναι και οι παρενέσεις εδώ του προπονητή Παύλα Φόρτο του Παζαρτζή. Δίνει πολύτιμες βοήθειες και αυτός με τη φωνή του από πίσω. Πάμε, κερδίζουν πάμε, ωραία οι του Ερμή και πάλι. Βγαίνουν μπροστά, για να δούμε τώρα. Στα αριστερά στον αρχηγό τον Μάνο. Πολύ ωραία εκείνο στον Αβραάμ. Μάχες φοβερές εκεί με το Λαγωνίδη. Θα χάσει ο Μακρύς και το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ερμή. Όπα, αλλαγή, τι δίνει. Όχι, ήταν λάθος συνεννόηση. Παλαιολόγος στον Μπαρόλι. Εκείνος θα δει μια μακρινή πάσα. Για να δούμε μακρινή. Βγαίνει και καθαρίζει ο τερματοφύλακας. Παραλίγο και να είχαμε μια συνεννοησία μεταξύ των αμυντικών της Πάρτς Βάρνα και του τερματοφύλακα του Καραμούτσιου. Φασούλας εκεί δεν θα μπορέσει, αλλά θα κερδίσουν οι ΜΟΒ με τον Μακρύ. Παρενέσεις εκεί για να πέσουν λίγο οι τόνοι, για να πάρουν κάποιες ανάσεις και οι παίκτες και να ηρεμήσει το παιχνίδι. Μακρύς, μακρινή παλιά για τον Μπέζα, δεν θα μπορέσει. Θα κόψει εκεί ο Αβραάμ και θα αφήσει πολύ ωραία για τον τερματοφύλακά του τον Λεβέ. Δεξιά τώρα για τον Σεραφιμίδη, εκείνος θα προσπαθήσει να βρει πάσα μπροστά, αλλά ο Τζορμπατζόγλου θα κόψει πολύ ωραία. Πολύ, πολύ καλή έξυπνη κίνηση εκεί, αλλά δεν πέρασε. Μάνο όμως πάλι στην μπάλα. Περνάει το μακρύ, όχι, φοβερό σώμα από το μακρύ. Θα καλύψει την μπάλα και πολύ ωραία θα αφήσει στο Λαγωνίδη. Εκείνο θα κοιτάξει μπροστά, ανέβει τον Εφταξέντα. Μπορεί Μπαρόλι θα ανέβει τώρα. Αβραάμ και Μπαρόλι. Αβραάμ και πάλι στην μπάλα. Ένα με δύο, τρία. Περνάει πολύ ωραία τον Τζορμπατζόγλου. Φάουλ εκεί, το είδε ο Ρεφ, το σφύριξε. Ένα ελεύθερο χτύπημα εκεί τώρα για την ομάδα του Ερμή. Θα το πάρει ο Αβραάμ. Θα πάει για γέμισμα. Προφανώς μιλάμε για πολύ μακριά. Για να δούμε Αβραάμ. Σουτ τελικά, αλλά μακριά out. Δεν θα ανησυχήσει ο τερματοφύλακας τον Παρτσβάρνα, το Καραμούτσιος. Βαθιά αυτός για τον Εφταξία δεν θα μπορέσει. Είναι ψηλή η πάσα αυτή. Ο Λεβέ καλύπτει. Οδεύουμε για το 7ο λεπτό. Το παιχνίδι είναι δυνατό, είναι ωραίο. Δεν υπάρχει κάποια φάση σημαντική, πολύ σημαντική. Για να δούμε τώρα ο Ερμής. Πάει να φύγει μπροστά, αλλά θα καλύψουν αμυντικά εκεί, θα υπάρχει αλληλοκάλυψη, θα κόψει ο τερματοφύλακας ο Καραμούτσιος και δεν θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος σοβαρός. Κόρνερ τώρα όμως με τον Βλιάτκα για την ομάδα του Ερμή που είναι μπροστά, προσπαθεί να έχει τον έλεγχο. Για να δούμε, Βλιάτκας
Θα διώξει ο Λαγωνίδης πολύ ώρα. Τα καθαρίζει όλα πίσω μέχρι στιγμής ο Λαγωνίδης. Μάνο δεν θα αφήσει να σκάσει δεύτερη φορά. Θα προλάβει την μπάλα, θα κάνει ένα γύρισμα στα τυφλά. Τζορμπατζόγλου εκεί. Βάζει ωραία το σώμα του. Κόβει προς τα μέσα. Αφήνει πλεονέκτημα μετά το χέρι ο ρέφερι. Τζορμπατζόγλου θα δει τον εφταξία. Θα γυρίσει εκείνος, αλλά θα κόψει ο Μπαρόλι πολύ ωραία. Εκεί θα καλύψει και θα κόψει. Θα δώσει ένα κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα των Μπαρτζ Βάρνα τώρα. Θα γυρίσει μέσα, αλλά ο Μπαρόλι είναι εκεί. Ξανά. Όχι, ο Μπιάτκα θα διώξει, θα κερδίσει εκεί και το πλάγιο. Δημήτρη, πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό, φαίνεται ένα δυνατό παιχνίδι. Θα Γιάννη, νομίζω ότι όντως υπάρχει ένταση, όχι ένταση. Οι παίκτες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους για να κάνουν... Δυνατό παιχνίδι, αλλά έτσι πολύ σωστά είναι αναγνωριστικό ακόμα. Μακρύς τώρα πολύ ωραία, θα κοιτάξει προς τον εφταξία, ο Μπαρόλι θα κόψει. Μπούζας, με γλυκό αριστερό, δεν θα είναι καλή πάσα εκεί για τον Τζορμπατζόγλου, ο οποίος θα ανακόψει και την αντεπίθεση. Να πούμε και εδώ σήμερα πάλι και αυτές οι ομάδες έχουν πάρα πολύ καλή έχουν πολύ καλό υλικό και πολύ καλή ενδυμασία όπως προανέφερες. Και τα μοβ των Πάρτς Βάρνα είναι πολύ ωραία και τα πορτοκαλί μαύρα. Επίθεση τώρα με τον Εφταξία, εκεί τέτα τέτ και το γκολ. Γκολ για τον Εφταξία, 1-0 η Πάρτς Βάρνα. Φοβερό κοντρόλ εκεί και γκολ από τον Εφταξία. Ηχούν και οι βουβουζέλες εδώ και τα κορναρίσματα, φοβερά πράγματα από τον κόσμο της Πάρτς Βάρνα. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Έτσι, ένταση θέλουμε. Μπούζας Τζούνιορ τώρα μέσα. Παρέες και γονείς των παιδιών που παίζουν είναι εδώ πέρα και τους στηρίζουν. Ο Γεωργάς βγήκε και πήρε τη θέση το... ο έτερος Μπούζας. Η ομάδα του Ερμή δεν μπορεί να βγει μπροστά. Για να δούμε Μπούζας τώρα με το αριστερό. Θα πάει να βρει τώρα κάποιον εκεί, δεν θα βρει κανέναν. Βγαίνει μπροστά η ομάδα του Ερμή. Μπλιάτκας με τη μία. Λάθη επιλαθών τώρα μετά το γκολ. Δείχνουν να χάνουν λίγο την αυτοσυγκέντρωση της ομάδας, αλλά πιέζουν τον Πάρτς Βάρνα. Δεν θα μπορέσουν να περάσουν. Μπλιάτκας εκεί θα κερδίσει την κόντρα. Θα κάνει ένα γέμισμα προς τα μέσα. Δεν είναι κανείς εκεί. Μακρύς θα ερεμήσει για τον Φασούλα. Εκείνος πολύ ωραίο στο πάρισμα. Θα με αφήσεις μέσα. Να κάνω μια παρατήρηση. Για μας είναι. Ότι βλέπουμε να επικοινωνούν πολύ άριστα καλά μεταξύ τους και οι δύο ομάδες. Μιλάνε πάρα πολύ. Επίσης θα διευκρινίσουμε στους φίλους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν ότι η Πάρτς Βάρνα φοράει τα ρούχα των περσινών νητιών. Η ομάδα είναι παρόμοια από ό,τι μας ενημέρωσαν, με κάποιες αλλαγές. Και περιμένουμε... Συγγνώμη Δημήτρη τώρα γιατί έχουμε μια πολύ καλή φάση για την ομάδα του Ερμή. Δεν θα ευδοκιμήσει όμως. Θα διώξουν εκεί τον Μοβ. Ερμής τώρα. Δεν θα είναι καλό το γέμισμα. Θα φύγει μπάλα έξω. Ελέγχει ο Μακρύς πολύ όμορφα και αφήνει για να ερεμήσει και το παιχνίδι στον Λαγωνίδη. Αν είδαμε καλά. Μπούζας τώρα. Καλύπτει την μπάλα. Χάνεται εκεί αλλά ξανά. Δίνει φάουλο ο ρέφερι, έγινε μια επαφή με τον Αβραμ. Μια λογομαχία εκεί μεταξύ των παιχτών. Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Ποδόσφαιρο παίζουμε άλλωστε. Τζορμπατζόγλου θα αφήσει πολύ ωραία για τον Μπούζα, τον Μάριο. Θα κόψουν του Ερμή, αλλά και πάλι Πάρτς Βάρνα. Αλλά πάλι λάθη εδώ πέρα, αλλά είναι λογικό γιατί είναι πολύ έντονο το παιχνίδι, πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Σφυρίζει ένα φάουλ. Ο ρέφερι, ο Μπλιάτκας θα είναι στο ελεύθερο εκεί από ό,τι φαίνεται. Θα ψάξει να βρει μέσα τον Κοντόπουλο. Πολύ ωραία, δεν θα βρει συμπαίχτη, όχι. Πολύ υποστηρικτικός ο coach των Πάρτς Βάρνα. Ναι, ναι, ο Παζαρτζής. Σωστή παρατήρηση, Δημήτρη. Πολύ καλές οδηγίες και προσπαθεί να τους κατατοπίσει και να τους ανοίξει τα μάτια εκεί που δεν βλέπουν. Και πολύ ωραίο fair play τώρα. Πολύ ωραίο fair play να σημειώσουμε από την ομάδα των Πάρτς Βάρνα που αφήνουν την μπάλα. Γιατί η ομάδα του Ερμή, επειδή υπήρχε μια αμφιλεγόμενη φάση στην οποία και ο διαιτητής δεν ήταν σίγουρος. Μπράβο στην ομάδα της Πάρτς Βάρνα. Δεν ξέρω τι είναι το fair play, αλλά πάντως φαίνεται να είναι κάτι ok για τους. Είναι αυτό που λέει η λέξη Δημήτρη. Μάλιστα. Όταν δεν είναι κάτι σίγουρο και υπάρχει κάποιο χτύπημα ή κάποιο πλεονέκτημα, αφήνεται η μπάλα για να πάει για την ομάδα των αντιπάλων. Πολύ ωραία εκεί Φασούλας με Τζορμπατζόγλου. Θα παίξει και ο Μπούζας για τον Εφταξία. Θα πάρει αυτός με το σώμα. Έχει ελεύθερο κενό από το πεδίο
Δεν τον βλέπουν τον Μακρύ που ανέβηκε. Χάνεται η μπάλα τώρα και προσπαθεί ο Μάνο αρχηγός να φύγει. Πολύ όμορφο κόψιμο από τον Λαγωνίδη. Λάθος όμως η πάσα του. Παλαιολόγος τον Αβράμ με τον Παρόλι θα παίξουν το τρίγωνο. Πολύ ωραία κάθε την μπάλα. Φανταστική για τον κοντόπουλο. Το σούτ αυτός. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας τον Παρτσβάρνο Καραμούτσιος. Πολύ όμορφα και αποσοβεί έναν πρώτο κίνδυνο από την ομάδα του Ερμή. Θα δει το βολέ τώρα εκεί ο Παξιάννη. Ο Μπούζας τώρα τι γίνεται εκεί. Κοντρόλ πανέμορφο με το τακουνάκι. Εφταξίας πάνε να αλλάξει επαφή. Τζορμπατζόγλου θα γυρίσει ένας με δύο εκεί. Δεν θα μπορέσει να περάσει. Φάουλ. Παίρνει φάουλ εκεί ο Τζορμπατζόγλου. Το ίδιο διαιτητής το σφύριξε. Θα μετρήσει και τα βήματα εννοείται για να στηθεί το τείχος. Τρία άτομα ζητάει ο τερματοφύλακας ο Λεβέ γιατί καταλαβαίνει υπάρχει κίνδυνος. Ο Μπούζας ο Μάριος θα πάει στην εκτέλεση. Ωραίο δυνατό δεξίποδι ο Μπούζας. Πάμε, για να δούμε αν θα επιχειρήσει κάποιο απευθείας από εκεί από τα 20-25 μέτρα ή θα δει κάποια σέντρα. Μπούζας το σουτ. Ο καλό σουτ από τον Μπούζα. Προσπάθησε να ξεγελάσει με το φλακάτο σε ένα χαμηλό δυνατό πλασέ. Αλλά η μπάλα πήγε out. Ερμής τώρα με την μπάλα με τον Σεραφιμίδη. Θα αφήσει για τον αρχηγό του το Μάνο. Εφταξίας τώρα θα φύγουν αντεπίδεση. Ή τον Παρτσβάρνα. Εφταξίας θα δει το μακρύ. Όχι, αφήνει πίσω για τον Φασούλα. Φασούλα στον Τζορμπατζόγλου και εκείνος αφήνει πίσω για τον Λαγωνίδη. Φασούλας και πάλι. Η μηχανή των Παρτσβάρνα θα λέγαμε. Τζορμπατζόγλου με τη μία. Πολύ ωραία ανάπτυξη από τους Μοβ. Λάθος εκεί από τον Μπούζα όμως φεύγει. Ο Μάνο τώρα και άμα δει την αντεπίθεση. Όχι, λάθος πάσα. Έχει γίνει και μια αλλαγή. Έχει μπει στο παιχνίδι ο Παπαϊωάννου. Ελάτε να πάρετε μπάλα. Την μπροστά. Ελάτε να πάρετε μπάλα. Μπράβο, Φασούλας. Ευκαιρία εκεί τώρα. Όχι, δεν θα περάσει. Μίτσο, πάνε πάνω στην μπάλα. Μπροστά τώρα η ομάδα των Παρτσβάρνα. Περίμενε. Κάνει το γέμισμα. Ο Μπούζας γυρίζει την μπάλα πολύ ωραία. Φταξιάς θα μπει στη φάση, θα κόψουνε του Ερμή. Ο Μάνο διώχνει να πάει σε συμπαίκτη. Παπαγιάννης, Παπαγιάννης, τον ασμένα. Παπαγιάννης, το σούτ, ωραίο πλασέ. Ο, λίγο έξω. Πολύ ωραία κίνηση εκεί από τον Παπαγιάννη. Πλασεδάκι, αλλά τιερή Ανρή θα λέγαμε. Ο Παπ, ο Παπ όπως λέει και η φανέλα του. Ο Παπ είναι το 72. Παρτσβάρνα τώρα με τον Λαγωνίδη που θα αφήσει στον Μπούζο τον Μάριο. Αυτό στον Τζορμπατζόγλου θα γυρίσει πολύ ωραία. Θα χάσει την μπάλα, θα ξανανακτήσουν τον Παρτσβάρνα με τον Φασούλα που είναι πανταχού παρών. Διώχνει μέσα αλλά παλαιολόγος καλύπτει. Αφήνει την μπάλα στον Πιάτ και εκείνος με τη μία πάει να τη βρει. Δεν θα τη βρει καλά. Θα καταλήξει η μπάλα out. Κάποιες οδηγίες εκεί και από τον αρχηγό τον Παρτσβάρνα, τον Μπούζα, Μπαρόλι πολύ ωραία κόβει εκεί. Να παίξουν λίγο πιο γρήγορα, αυτό ζητάει ο αρχηγός μακρύς, Φασούλας, ξανά μακρύς, πολύ ωραία, ένας, δύο, τρεις, όχι θα κόψει ο Μπαρόλι, θα μπει δυνατά στη φάση, θα την ξανακόψει ο Μπούζας ο Μάριος, Παπαϊωάννου. Παπαγιάννης, συγγνώμη, Παπαϊωάννου, κόλλησα Δημήτρη, Παπαγιάννης. Έχει βγει όμως η μπάλα έξω για τους Παρτσβάρνα είναι. Μακρύς θα παίξει το Λαγωνίδη. Θα ολοκληρώσει το πρώτο 15 λεπτό αγώνα και βλέπουμε... Και θα κερδίσει ο Παπαγιάννης με την αυτοθυσία του εκεί και με το πείσμα ότι θα κερδίσει την μπάλα. Κάνει και μια κάθετη πάσα αλλά ο Μάνο δεν θα την προλάβει. Καλή στη σκέψη η μπάλα η πάσα αυτή αλλά όχι τόσο καλή στην εκτέλεση. Βλέπουμε και την αλλαγή του Γιωργά με το... Ο Τζορμπατζόγλου θα περάσει έξω και θα μπει μέσα ο Γιωργάς που πήρε τις ανάσεις του. Μπούζας πήγε να κάνει κάτι φανταστικό να αφήσει την μπάλα να περάσει, αλλά εκείνη δεν θα περάσει, θα τον βρει. Πολύ ωραία ένα-δύο τώρα. Αβραάμ. Αβραάμ θα δώσει δεξιά στον Πλιάτκα. Εκείνος κάνει μια προσπίση, πάει να βγάλει σέντρα, δεν θα μπορέσει. Θα κόψουν τον Παρτσβάρνα. Μάχες φανταστικές εκεί, φοβερές μάχες. Θα γυρίσουμε το φλάκα του απειλητικά όμως και το corner. Για την ομάδα του Ερμή, μετά από το στραβό διώξιμο του τερματοφύλακα του Καραμούτσιου, από λάθος γύρισμα του Γεωργά, με ένταση γύρισμα, μπέρδεψε τον τερματοφύλακά του. Ερμής τώρα στο κόρνερ, κεφαλιά, όχι δεν θα τη βρει.
Ό,τι πει, ό,τι πει. Παρτσβάρνα. Όχι, Ερμίση μπάλα. Απέναντι, απέναντι, τιμή. Μπαρόλι. Ξανά παλαιολόγος. Θα δει κάθετα, όχι δεν θα μπορέσει, αλλά θα ξαναπάρει την μπάλα παλαιολόγος. Θα κόψει εκεί ο Μάριος ο Μπούζας. Ξανά με τον αδελφό του, ωραία εκεί, ελευθερώνουν το παιχνίδι, πανέμορφα. Λαγωνίδης, ξανά Μπούζας. Με το γλυκό του αριστερό θα αφήσει ξανά στον αμυντικό του. Μπάλα στο κέντρο, χάνεται, ανεβαίνει τώρα το Ερμή, ξανά λάθος. Μπούζας πολύ ωραία καλύπτει, δεν θα τη καταφέρει κάτι, Μπούζας Μάριος τώρα. Ξανά στον αδελφό του. Στον αρχηγό, έξυπνο σούτ, αλλά δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση. Πήγε να σκάψει εκεί πανέξυπνα, πήγε να κρεμάσει, θα λέγαμε, τον τερματοφύλακα του Ερμή, τον Λεβέ, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Έβαλε λίγη παραπάνω δύναμη, δεν του βγήκε το σούτ. Ανεβαίνει τώρα ο Σεραφιμίδης, πολύ ωραία, περνάει έναν δύο. Ανεβαίνει ο Σεραφιμίδης πολύ απειλητικά. Φάουλ εκεί, δεν το είδε ο ρέφερι. Παίζεται, λέει ο ρέφερι. Πολύ ωραία Μπούζα στην κάθετη στον εφταξία. Δεν θα περάσει. Μπαρόλι εκεί θα κόψει σαν τον Γιάπ Σταμ. Πολύ ωραία εκεί ο Ερμής. Το σουτ και κόρνερ. Μπαρόλι είναι και στην εμφάνιση τον Γιάπ Σταμ και δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Ερμής τώρα στο κόρνερ. Έχουμε, βλέπουμε κάτι κομπίνες εδώ με τον Αβραμ να ζητάει στο δεύτερο δοκάρι. Θα πάει μπάλα εκεί. Όχι, θα κόψει ο Μπούζας ωραία, αλλά σε αντίπαλο. Παλαιολόγος. Αβράμ εκεί, όχι, παλαιολόγος. Ξανά στο πλάγιο η ομάδα του Ερμή. Γεμίζει μέσα πολύ ωραία, δεν θα βρίσκει συμπαίκτη. Μακρύς θα διώξει και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Απειλητικά περίμενε από πίσω ο Ρέστης, ο Παπαγιάννης. Μάνο γυρνάει μέσα από 2-3, δεν θα καταφέρει να περάσει. Για να δούμε εκεί Μπούζας. Το 10ο καλό που λένε. Το 10ο καλό είναι και αρχηγός, πολύ ωραίος παίκτης. Γλυκό αριστερό. Επαφή εκεί, ναι, ναι, είναι φάουλ, το είδε ο ρέφερι, το σφύριξε. Δεν χρειάζονται χτυπήματα δυνατά, τόσο δυνατά. Φυσικά αναγνωρίζουμε και στους παίκτες ότι το πάθος είναι πάθος, Δημήτρη. Σίγουρα. Γιατί υπάρχει μια δυναμική και στους δύο, και στις δύο ομάδες. Εφταξίας παλεύει όλες τις φάσεις μπροστά. Δεν θα καταφέρει στην προκειμένη περίπτωση να κερδίσει κάτι καλύτερο. Παραμένει το 1-0 για την ομάδα της Παρτσβάρνα. Πολύ ωραίο ο Παπαγιάννης τώρα παίρνει με το τακουνάκι και πάει να καλύψει ο Λαγωνίδης εκεί ανάμεσα σε δύο. Θα δώσει το κόρνερ, αλλά όμορφα έδωσε την αλληλοκάλυψη. Ανέβαιναν απειλητικά οι παίχτες του Ερμή και θα κάνουν το κόρνερ γρήγορα. Δεν θα βγει κάτι. Ο Καραμούτσης τον μπλοκάρει. Ζητάει Εφταξίας γρήγορα, αλλά μετά από παρενέσεις του Παζαρτζή του προπονητή θα κοντρολαριστεί το παιχνίδι. Φασούλας τώρα μετά από την μπάλα του τερματοφύλακα του δεν θα δώσει με ηρεμία. Ο Αβραμ θα παίξει την μπάλα, θα γίνει το λάθος εκεί. Παρτσβάρνα να βγαίνουν μπροστά με τον Φασούλα, δεν θα δει γρήγορα τον Εφταξία, ο οποίος περίμενε. Μπαρόλι τώρα που έχει ανέβει. Μπαρόλι. Κόβει αριστερά. Παπαγιάννης. Θα πάει στον ασμένο με το μακρύ. Παπαγιάννης. Κόβει προς τα μέσα. Αβραμ. Αριστερό με το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας πολύ ωραία. Απόκρουση μεγάλη από τον Καραμούτσιο στο σουτ του Αβραμ. Δεν θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει μέσα στα δίχτυα. Μπλιάτκας πάει να κόψει προς τα μέσα. Δεν θα τα καταφέρει. Μάνο, ένα σουτ χωρίς βήμα. Παλαιολόγος τώρα θα κόψει με το αριστερό. Θα δώσει τον Παπαγιάννη. Εκείνος ωραία μέσα κάπου στο κενό που είδε εκεί. Δεν πρόλαβαν οι παίχτες του Ερμή να κάνουν μια καλή φάση. Κόβουν με τον Γεωργά εκεί η ομάδα του. Όχι, φοβερή απόκρουση. Βιάζεσαι, σε σουτάρα του Παπαγιάννη, φοβερή απόκρουση του Καραμούτσιου. Εκπληκτικά αρνείται εκεί να δεχτεί τον γκολ. Πεισματικά, πολύ ωραία απόκρουση. Γύρισμα εκεί από τον παίχτη του Ερμή. Παραλίγο και η μπάλα. Να βγει έξω, πολύ έξω, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα κυνηγάμε και μπάλες. Ερμή τώρα, για να δούμε γύρισμα προς τα μέσα. Που είναι εκεί μόνο στο Αβραμ, δεν θα καταφέρει κάτι. Παλαιολόγος τώρα. Παπαγιάννης. Γεμίζει μέσα. Μπλιάτκας είναι εκεί. Κεφαλιά και πάλι μπλοκάρει φανταστικά ο τερματοφύλακας Καραμούτσης που δείχνει πόσο καλός τερματοφύλακας είναι. Τρεις ευκαιρίες μαζεμένες για τον Ερμή και έχει απαντήσει σε όλες. Μπαρόλι και πάλι εκεί. Καλύπτει με το αριστερό. Αντέχει στην πίεση. Παλαιολόγος εκεί. Παπαγιάννης πολύ ωραία με τον παλαιολόγο. Παπαγιάννης και πάλι. Ένας με δύο. Στρώνει μέσα, Μπλιάτκας.
Μπλιάτρας πολύ ωραία. Θα κάνει το γέμισμα, κανένας του Ερμή εκεί. Και πάει να φύγει ο Εφταξίας, αλλά θα προλάβει και ο Σεραφημίδης, πάρα πολύ όμορφα, ταχύς παίχτης, και θα κόψει και θα δώσει και στο Μάνο, ο οποίος με τα κουνάκια θα πάρει την μπάλα, θα δώσει τον Μπλιάτκα, θα κόψει αυτός πολύ ωραία κάθετα. Δεν θα προλάβει όμως ο Μάνο, ήταν έξυπνη η κίνηση. Αλλαγή του Παζαρτζή τώρα που βάζει τον Τζορμπατζόγλου και βγάζει τον Εφταξία, θα παίξει εκεί με ψευτοενιάρι ο Παζαρτζής, τι κάνει εκεί. Φανταστικές κινήσεις από άποψη τακτικής από τον Παζαρτζή που παίζει με ψευτοενιάρι τον Τζορμπατζόγλου, τι άλλο θα δούμε. Ερμής τώρα κόβει, γυρίζει προς τα μέσα ο παίκτης του Ερμή, διώχνει, ο και γκολ, φοβερό λάθος εκεί μεταξύ του Μακρύ και του Καραμούτσιου, φοβερό λάθος και θα γίνει γκολ αυτό από τον Αβραάμ. Φωνάζουν τώρα οι αμυντικοί εκεί ότι να φεύγει μπάλα παιδιά για να μην γίνονται τέτοια λάθη και είναι το 1-1. Ανέβασε λίγο την ένταση στο τελευταίο πεντάλεπτο η ομάδα του Ερμή και πέτυχε το πολυπόθετο γκολ για να φέρει την μπάλα στα καρέ της αντίπαλης ομάδας και να ισοφαρίσει. Και έχουμε και ένα κόρνερ τώρα. Πάμε παιδιά, έλα. Κόβει και ο τερματοφύλακας του Παρτσβάρνα. Διώχνει τώρα ο Τζομπατζόγλου και πάει να φύγει ο Μπούζας με τον Μπαρόλι. Του βάζει πολύ όμορφα το σώμα ο Μπαρόλι και κόβει την μπάρα στον Λεβέ. Ποιος θα διώξει και θα κερδίσει και το πλάγιο out η ομάδα του Ερμή. Η οποία δεν θα καταφέρει κάτι τώρα σε αυτή τη φάση επιθετικά. Δεν ξέρουμε αν βγήκε και πλάγιο μπάλα, όχι, είναι out. Καραμούτσιος, ο οποίος έκανε 3-4 εκπληκτικές αποκρούσεις, αλλά έκαναν το λάθος και αμυντικά και αυτό έφερε την ισοφάρηση για την ομάδα του Ερμή. Σεραφημίδης τώρα από μακριά το σουτ, μακριά out. Πήγε να κάνει το εκπληκτικό εκεί ο Σεραφημίδης, πήρε το πάρσιμο μπροστά με περνώντας 2-3 παίκτες και έκανε το μακρινό σουτ, αλλά δεν κατάφερε κάτι καλύτερο. Ναι, είναι φάουλ εκεί, υπήρχε έντονο μαρκάρισμα, ακούστηκε κιόλας, το γυρίζει πίσω τη φάση ο Ρεφ και το δίνει. Κάποιες ανάσεις τώρα και για τους παίκτες. Ηρεμία συστήνει ο Παζαρτζής, ο προπονητής της ομάδας. Λαγωνίδης στο Φασούλα. Καλύπτουν πολύ ωραία οι του Ερμή. Τζορμπατζόγλου, Μακρύς. Παίρνει ωραία την μπάλα, δεν θα τον αφήσει να γυρίσει εκεί ο Αβραάμ. Ανάποδα δίνει εκεί το πλάγιο. Α, το γυρίζει πιο πίσω απλώς. Μπούζας. Μάριος παίζει με τον αδελφό του, δεν γίνεται το 1-2 εκεί πέρα όμως. Παπαγιάννης πάει να βρει μια γρήγορη και κάθετη μακρινή στον Μπλιάτκα, ο οποίος δεν ακολούθησε, ήταν πολύ δυνατή η μπάλα. Δεν θα προλάβαινε. Καλώς δεν ακολούθησε για να πάρει κάποιες ανάσεις. Ο εξτρέμ του Ερμή. Καλύπτει κιόλας και ξανακλέβει πανέμορφα. Για να δούμε, Μάνο τώρα θα γυρίσει. Όχι, δεν θα τον αφήσουν εκεί ο Λαγωνίδης με τον Γεωργά. Του κλείσανε το διάδρομο, πολύ ωραία. Ο Ερμής όμως δείχνει στα τελευταία λεπτά να πιέζει. Δεν μένει καθυλωμένος εκεί στο 1-1, θέλει να κάνει την ανατροπή. Και είναι και out εκεί, πολύ όμορφα καλύπτουν οι παίκτες τον Μοβ. Συνεχίζουμε και έχουμε ένα δυνατό παιχνίδι, ένα παιχνίδι νεύρων και τακτικής. Ναι, μεν γίνονται κάποια λάθη, αλλά είναι λάθη που προέρχονται από πίεση πολύ καλή και πολύ ουσιαστική πίεση των δύο ομάδων. Ο Μπαρόλι έχει αναλάβει κάποια χρέη εκεί προπονητή για να εμφυσίσει την προσοχή στην ομάδα του και να τους πει ότι πιέστε ψηλά παιδιά, μην γυρνάτε. Καραμούτσι στο ελεύθερο. Παπαγιάννης τώρα αφήνει στον παλαιολόγο και είναι με τη σειρά του στον Μπαρόλι. Μπαρόλι θα περάσει τον αντίπαλό του, θα δώσει δύσκολη πάσα για τον παλαιολόγο και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μακρύ. Πάμε έτσι, πλάτη, πρόσεχε. Μην θα σφίγουνε. Απέναντι. Παλαιολόγος θα δει πολύ όμορφα το Σεραφημίδη. Εκείνος έχει χώρο. Για να δούμε. Σεραφημίδης θα κόψει μέσα. Θα γυρίσει πίσω. Λάθος εκεί. Με τον Μπούζα δεν θα βγει όμως η αντεπίθεση. Σώμα με σώμα Μπαρόλι και Μπούζας. Δίνουν και τα χέρια τα παιδιά. Πολύ ωραία στιγμή. Μπαρόλι. Παίζει κάθετα με τον Αβραάμ.
Ωραία, ο Βραμ γυρίζει γιατί δεν είχε να δώσει κάπου. Μόνος σου, έλα πίσω. Σεραφιμίδης τώρα. Θα αφήσει τον Πλιάτκα. Εκείνος πολύ ωραίος Σεραφιμίδης. Σεραφιμίδης ανεβαίνει πολύ δυνατά. Γυρίζει ο Μάνο. Δεν θα μπορέσει όμως. Διώχνουν τον Παρτσβάρνα. Επιμένουν εκεί του Ερμή. Παλαιολόγος. Παπαγιάννης. Θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Ωραίο. Δεν θα φνιδιάσει. Πολύ ωραίο σουτ. Πήγε να ξεγελάσει τον Μοντεφλάκα. Αλλά έδωσε την απάντησή του. Ήταν εκεί ο Τερματοφλάκης παρά το λειψό οπτικό του πεδίο. Και ξανά Ερμής μπροστά. Παλαιολόγος. Ωραίο γέμισμα. Θα την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Παρτσβάρνα ο Καραμούτσιος. Δεν θα κινδυνεύσει σοβαρά. Α δούμε τώρα, μάλλον θα πάει για γέμισμα γιατί πιέζουν του Ερμή ψηλά. Μπαρόλι θα κόψει, Σεραφιμίδης. Με τον Τζορμπατζόγλου και όπως πάει να παίξει μπροστά δεν θα προλάβει. Ήταν δύσκολο το γύρισμά του. Πρόσεχε, Λάγο, Λάγο, την πλάτη σου. Λάγο, εκεί δεν έχει offside, δεν έχει offside. Κράτα θέση. Μπαρόλι θα παίξει με τον Παλαιολόγο. Πολύ ωραία. Παπαγιάννης πάει να κάνει τα κουνάκια, δεν θα περάσει. 1-2, πολύ ωραία. Μπούζας. Θα δει τώρα το σκάψιμο στον Τζορμπατζόγλου. Θα βγει όμως τον Βλάξης και θα καλύψει να βγει η μπάλα. Out. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 21 το λεπτό. Το 1-1 παραμένει. Πολύ ωραίο παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Δείχνουν ομάδες δουλεμένες, δείχνουν ομάδες με ταλέντο και ποιότητα. Που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στο φετινό σαλόνι. Πολύ ωραίο Τζορμπατζόγλου. Τετατέτο, όχι. Μεγάλη ευκαιρία από τον Τζορμπατζόγλου. Ωραίο τελείωμα. Λίγο out. Το δεύτερο ημίχρονο. Καθώς μπορεί να είναι και μια από τις τελευταίες φάσεις που πάμε να παίξουμε τώρα, Γιάννη. Ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου, ο Τζορμπατζόγλου χάνει μοναδική ευκαιρία. Καλό με το πλασέ του. Λίγο out. Δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Όπως είπα και πριν, Δημήτρη, μιλάμε και βλέπουμε μάλλον ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δυνατό, με τις μονομαχίες και εδώ σφυρίζει ο ρεφ το ημίχρονο. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο γιατί σίγουρα αναμένετε εξίσου συναρπαστικό.
ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ των ομάδων του Ερμή και του Πάρτς Βάρνα. Ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ δυνατό. Μας επιφύλασε δύο γκολ και πολλές μονομαχίες. Σφυρίζει ο διαιτητής. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα του Πάρτς Βάρνα στα πόδια η μπάλα. Κλέβει η ομάδα του Ερμή. Μάχες εκεί πέρα, πολύ δυνατές, σώμα με σώμα, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μπαρόλι θα δει μια μακρινή πάσα, αλλά δεν βρίσκει συμπαίχτη. Κόβουν οι του Πάρτς Βάρνα. Παπαγιάννης, ένα σουτ, φανταστικό δοκάρι! Πω πω, ότι πήγε να βάλει! Πολύ ωραίο και έξυπνο σουτ. Δεν το περίμενε κανένας από τον Παπαγιάννη. Δοκάρι και έξω η μπάλα. Διώχνουν οι του Πάρτς Βάρνα. Μπαρόλι θα κρατήσει εκεί την μπάλα. Θα φυλάξει να μην μπορέσει ο Φταξίας να μπει στη φάση. Συνεχίζουμε με τον Ερμή. Μπαρόλι, Σεραφιμίδης, Παπαγιάννης και πάλι Σεραφιμίδης. Θα παίξει στο κέντρο με τον Αβραάμ. Γυρνάει πολύ ωραίο ο Αβραάμ. Ω, λάθος εκεί για την ομάδα του Ερμή. Τζορμπατζόγλου θα πάει να βγει μπροστά, θα πατήσει την μπάλα, θα χαθεί εκείνη. Σεραφιμίδης. Σεραφιμίδης περνάει 1-2. Τον τραβάει εκεί. Ναι, το είδε ο ρέφερι, το είδε πολύ σωστά. Και το σφύριξε. Ο Σεραφιμίδης έκανε μια κούρσα φοβερή, περνώντας έναν και δύο διαδοχικούς παίχτες. Και θα πάρει το φάουλ εκεί. Πρόσεχε, τερμά. Πρόσεχε. Βάλε τίχο το μαθέ. Παζαρτζής εκεί αναφέρει στους παίχτες να προσέχουν γιατί καιροφυλακτούν οι παίχτες του Ερμή. Παπαγιάννης τώρα τους τραβάει εκεί προς τα έξω. Αβραάμ εκεί. Μάνο μέσα είναι όλοι, παλαιολόγος. Γεμίζουνε. Πήγε για απευθείας πήγαν για απευθείας οι παίκτες του Ερμή και φεύγουν αντεπίθεση τώρα με τον Εφταξία. Δεν θα καταφέρουνε. Θα κόψουνε οι του Ερμή πανέμορφα και θα διώξουνε. Τερματοφύλακας θα βγει εκεί και θα καλύψει την μπάλα ο Καραμούτσιος. Μια ανησυχία μεταξύ των παιχτών του Πάρτς Βάρνα. Κεφαλιά του Αβραάμ, παλαιολόγος θα προλάβει, πολύ ωραία, θα παίξει με τον Μπλιάτκα. Μπλιάτκας, αντέχει στην πίεση και πολύ ωραία γυρίζει στο Σεραφιμίδη. Εκείνος μπροστά και τον Παπαγιάννη, ξανά Σεραφιμίδης και φεύγει μπροστά, θα παίξει ο Λαγωνίδης και θα κόψει. Σεραφιμίδης δίνει ένταση μεγάλη στην ομάδα του, γέμισμα και θα κόψουν με τον Μπούζα, τον Μάριο ή τον Πάρτς Βάρνα. Ο Εφταξίας θα γυρίσει το μετροφυλακά του τον Καραμούτσιο, εκείνος θα διώξει προς τα μέσα, δεν θα βρει συμπαίχτη, παλαιολόγος. Ποιος είναι εκεί για να δούμε, το σούτ από τον Αβραάμ, όχι δεν βρίσκει το δοκάρι, πολύ ωραίο σούτ. Ο Σεραφιμίδης ήτανε, πολύ ωραίο σούτ που βρέθηκε εκεί στα χαφ. Κάνει το σούτ και πολύ δυνατό σούτ, την μπάλα θα καταλήξει λίγο out, ευνηδίασε τους πάντες. Μπούζας, αντέχουν στην πίεση του Ερμή του Πάρτς Βάρνα. Εφταξίας δεν προλάβει να μπει στη φάση. Σεραφιμίδης τώρα. Παπαγιάννης. Θα παίξει προς τα μέσα, δεν θα μπορέσει. Κόντρες εκεί, Τζορμπατζόγλου. Προσπαθεί να βρει τον Μπούζα. Θα κλέψει, Τζορμπατζόγλου. Μπούζας. Θα κάνει γύρισμα, θα διώξει εκεί πέρα ο Σεραφιμίδης. Πολύ ωραία με αυτοθυσία. Μπαρόλι, θα διώξουν οι παίκτες του Ερμή. Λαγωνίδης στο γέμισμα Εφταξίας πάει να βάλει το σώμα του ξανά Σεραφιμίδης. Δύο καταπληκτικές επεμβάσεις που δεν αφήνουν την ομάδα του Πάρτς Βάρνα να απειλήσει. Αβραάμ εκεί πολύ ωραία παρσίματα. Μπαίνει μέσα 1-2. Θα κόψει ο Μπούζας. Μπλιάτκας τώρα στο κόρνερ για την ομάδα του Ερμή. Γέμισμα, πολύ ωραίο, θα βρει τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης, μεγάλο κοντρόλ, μακρινό κοντρόλ και θα κόψουν με τον Γεωργά εκεί του Πάρτς Βάρνα. Γέμισμα τώρα. Πήγε, Εφταξία. Δεν πειράζει, Μητσό. Δεν πειράζει, έλα, καλύτερο κοντρόλ. Παλαιολόγος στο ελεύθερο out, στον Μπαρόλι. Εκείνο θα ανέβει πολύ ωραία, θα παίξει με τον αρχηγό του Μάνου, θα κάνει ένα σούτ εκείνο και γκολ! Φανταστικό γκολ! Γκολάρα από τον αρχηγό του Ερμή από τα 15-20 μέτρα και θα κάνει το 2-1. Το
34ο λεπτό να πούμε. Φοβερό γκολ στο 34ο λεπτό. Ευχαριστώ Δημήτρη για την επισήμαση του χρόνου. Φοβερή έμπνευση από τον παίχτη αρχηγό της ομάδας του Ερμή. Δείχνει γιατί είναι τόσο καλός παίχτης, γιατί είναι αρχηγός της ομάδος. Και πιέζει, συνεχίζει, πιέζει ο Ερμής εκεί. Λισαλέα θα καταφέρουν να βρουν τις τρύπες και να φύγουν από την πίεση. Αλλά θα βγουν μπροστά τώρα. Εφταξίας στο τετατέτ, Εφταξίας στο σουτ. Απόκρουση. Μόνοι τους εκεί το χάνουνε. Φοβερή φάση του Μπούζα, του αρχηγού. Χαμένη. Δεν μας άφησε να μιλήσουμε. Φοβερή ευκαιρία για το 2-2 στα καπάκια, θα λέγαμε, που χάνεται από την ομάδα του Πάρτς Βάρνα. Και ένα σούτορ από την ομάδα του Ερμή, από τον Μάνο, που θα πάει out. Γεωργάς. Θα δει τον Μπούζα, τον αρχηγό του. Λαγωνίδης. Ξανά στο Γεωργά. Μπούζας. Γυρίζει ώρα, δεν βρίσκει μπροστά συμπαίκτη. Ξαναφύνει πίσω στον Λαγωνίδη, εκείνος για τον Γεώργα. Πολύ ωραία Μπούζα, στριφογυράει. Τζορμπατζόγλου θα γυρίσει μέτωπο. Θα κοιτάξει μπροστά τον Μπούζα τον Μάριο. Εκείνος με το μητάκι μπροστά στον Εφταξιά. Δεν θα περάσει μπάλα, παρόλο θα κόψει πολύ όμορφα και θα ελέγξει για τον Πλιάθκα. Εκείνος δεν θα μπορέσει να δει μπροστά τον Αβραμ και θα τη βγάλει πλάγι ο out. Παραμένει έτσι το 2-1 για την ομάδα του Ερμή. Μακρύς τώρα, λάθος από τον Μπούζα. Βγαίνουν 2-2. Αβραμ, σουτ, απόκρουση. Μάνο το σουτ, out. Πολύ ψηλά, out. Ο Αβραμ πήγε με ένα επιτόπιο αριστερό να ευνηδιάσει το τερματοφύλακα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Φασούλας επανέρχεται τώρα για να βρει λίγο η ομάδα κάποιες εύκολες και γρήγορες πάσες. Μακρύς θα αφήσει θέση του να πάρει κάποιες ανάσεις και το παιδί. Ζητάει και ο Μπλιάτκας από ό,τι φαίνεται αλλαγή. Κοντόπουλος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπλιάτκα. Η κούραση είναι φανερή, το μάτς είναι υψηλών απαιτήσεων. Διώχνουν εκεί του Πάρτς Βάρνα γιατί η πίεση από την ομάδα του Ερμή είναι πολύ ψηλή. Παπαγιάννης τώρα θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σαν γέμισμα. Η μπάλα από το Λαγωνίδη πλάγιο. Και βλέπουμε εδώ τι γίνεται εδώ. Ετοιμάζεται ο Παζαρτζής, προπονητής, παίχτης. Ετοιμάζεται να μπει παρά τον τραυματισμό του. Φάση εκεί, Τζορμπατζόγλου θα φύγει μπροστά, θα πετάξει την μπάλα στον αρχηγό του, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Εκείνος θα καλύψει ο Μπαρόλι. Παρτσβάρνα λέει ο διαιτητής. Τζορμπατζόγλου τώρα θα γυρίσει, αλλά πολύ όμορφο Παπαγιάννης θα κλέψει και Σαραφιμίδης θα πάει να κάνει την αντεπίθεση. Δεν θα τα καταφέρει. Θα βγει out τελικά η μπάλα πλάγιο. Γεωργάς, Τζορμπατζόγλου. Δεν μπορεί να περάσει τον δεύτερο παίχτη. Έρχονται σε γρήγορες αλληλοκαλύψεις οι παίχτες του Ερμή. Φασούλας. Δίνει στον Μπούζα. Εκείνος θα κερδίσει μια κόντρα. Θα ξανακάνει την μπάλα δικιά του. Σπάει μέσα. Θα καλύψει τον Ολβέκας. Πάει να γίνει το λάθος και με τον Εφταξία. Αλλά βρίσκει λίγο και τον Ολβέκας. Θα του ζητήσει συγγνώμη. Πολύ ωραία ο Εφταξίας. Για να μην υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Ο Λεβέ θα μπλοκάρει και θα αφήσει τώρα στον αριστερό του. Λάθος εκεί τώρα και φεύγει ο Φασούλας. 2-1, Εφταξίας δεν θα πάρει το κοντρόλ. Μπούζας θα κόψει και θα κερδίσει το φάουλ. Ωραία έξυπνα ο Μπούζας θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Έκανε το κόψιμο, τον βρήκε ο αντιπαλός του και σε ευνοϊκή θέση θα λέγαμε. Θα κερδίσει ένα ελεύθερο χτύπημα. Δίνουν και τα χέρια εκεί με τον Παπαγιάννη, δεν έχουν τόσο άλλους κάτι να χωρίσουν. Μπούζας εμπιστεύεται το πολύ ωραίο αριστερό του πόδι και ζητάει από τον αδελφό του να κάνουν κάτι σαν κομπίνα. Μπούζας Μάριος παίρνει λοξίφορα. Ο αρχηγός θα σουτάρει, πολύ έξυπνο out. Πήγαινε ευνηδιά στο τερματοφύλακα εκεί στη δεξιά του γωνία.
Δεν θα τα καταφέρω όμως, θα περάσει λίγο out την μπάλα. Έξυπνο, πολύ έξυπνο και πονηρό από τον καπιτάνο τον Μοβ. Θέλησε να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Η μπάλα και πάλι για την ομάδα του Παρτσβάρνα μετά από κάποια λάθη που έχουν γίνει. Γεωργάς τώρα θα κοιτάξει μπροστά στον Εφταξία. Εκείνος θα πάρει ωραίο κοντρόλ. Φασούλας. Ανάμεσα σε τρεις είναι το φάουλ από τον Κοντόπουλο. Ναι, ναι, ήταν φάουλ εκεί. Πολύ σωστά ο ρέφερι. Υπήρξε η επαφή, ακούστηκε. Και πάει και πάλι ο καπιτάνο, ο Μπούζας. Θέλει να ευνηδιάσει. Για να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Το σούτ από πολύ μακριά και είναι το γκολ. Γκολάρα από τα 25 μέτρα, κύριες και κύριοι. 2-2. Φανταστικό σούτ. Κόρνες και πάλι στο γήπεδο. Σφυρίγματα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος εδώ στο γήπεδο του Νικολούδη. Με την γκολάρα από τη φωτοβολίδα του αρχηγού της Πάρτς Βάρνα. Τι γκολάρες βλέπουμε, κύριες και κύριοι. Φοβερό. Παπαγιάννης τώρα εκεί. Ένας με δύο. Περνάει έναν, περνάει δύο. Δεν υπήρξε κάτι άλλο εκεί, θα βγει έξω η μπάλα. 41ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, 2-2 το μάτς. Πολύ δυνατό, πολύ σκληρό παιχνίδι, αλλά στα πλαίσια τα του UEFA αγωνίζεστε, δεν ξεφεύγουμε. Και πάλι μπροστά η ομάδα των Μπαρτσβάρνα. Προσπαθεί ο Τζομπατζόγλου να δει ξανά τον Μπούζα, ο οποίος ξαναζητάει, τον βλέπει. Σεραφιμίδης εκεί κόβει και πάλι. Ξανά η μπάλα. Μάριος Μπούζας. Σεραφιμίδης θα μαζέψει όμως. Φοβερό η ρουλέτα και θα πάει η μπάλα στον Αβραμ. Διακόπτει το ματσο ρέφερι. Γιατί ο αρχηγός των Παρτσβάρνα ο Μπούζας έχει χτυπήσει. Τον βρήκε στο μυρό από ό,τι φαίνεται στο δεξιό μυρό. Δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό όμως. Έσφιξε λίγο μυρός εκεί πέρα του κάπτεν Μπούζα. Θα σηκωθεί, θα το πατήσει. Έτοιμος ο Μπούζας, δεν είχε κάτι. Σηκώθηκε, είδε ότι μπορεί, θα συνεχίσει κανονικά. Μπαρόλι. Πιέζουν εκεί του Παρτσβάρνα, ξανακερδίζουν την μπάλα. Μπαρόλι όμως ξαναβγαίνει ο Σταμ τον, του Ερμή. Θα πάρει και το φάουλ. Μπαρόλι. Θα παίξει ωραία στο Σεραφιμίδη. Εκείνο στο Παπαγιάννη. Πολύ ωραία στο Μάνο. Μετά την πίεση θα βγει πλάγιο out η μπάλα. Για την Παρτσβάρνα. Θα παιχτεί το ελεύθερο χτύπημα. Στο Λαγωνίδη η μπάλα. Μετά από κόντρα θα κερδίσει το πλάγιο η ομάδα των Μοβ. Ο Μπούζας ο Μάριος θα είναι στο χτύπημα. Κοιτάει τις επιλογές του. Αρχίζουν και οι ανάσες γίνονται πιο βαριές. Αρχίζουν τα πόδια σφίγγουνε. Είναι πολύ λογικό κύριε και κύριοι γιατί το παιχνίδι είναι πολύ δυνατό. Είναι πάνω κάτω. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Στο γκολκρε θα κριθεί από ό,τι φαίνεται γιατί είναι πολύ δυνατές οι ομάδες. Ένα σούτο από τον Αβραμ. Δεν θα κινδυνεύσει η ομάδα του Παρτσβάρνα. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι εσύ Δημήτρη, πώς το βλέπεις να κυλάει? Αρκετά ενδιαφέρον. Το 2-2 είναι ένα αξιοσημείωτο σκορ και νομίζω ότι μπορούν να το διατηρήσουν και θα δυσκολευτούμε να βγάλουμε νικητή πιστεύω. Δηλαδή μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το βλέπεις δηλαδή να. Το τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα θα τα έχει όλα πιστεύω. Ναι, το προβλέπεις δηλαδή ότι μάλλον θα κάτσει η μπίλια στο χ. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο κάπου να γκελάρει δηλαδή η μπάλα που λένε και να γύρει προς μια κατεύθυνση. Ερμής τώρα, για να δούμε. Παπαγιάννης πάει να κάνει κεφαλιά, δεν θα μπορέσει και το διώξουμε από το Λαγωνίδη. Εφταξίας θα παλέψει την κεφαλιά. Λάθος εκεί η κεφαλιά, αλλά δεν θα είναι πρόβλημα. Θα βγει ο τερματοφύλακας ο Καραμούτσος και θα διώξει. Παπαγιάννης και πάλι από τα δεξιά. Έχει πάρει πολλές ευκαιρίες ο Παπαγιάννης από εδώ πέρα να δείξει τι αξίζει. Σεραφιμίδης.
θα δει απέναντι, δεν θα γίνει το κοντρόλ όμως εκεί από τον παλαιολόγο. Αβραάμ πολύ ωραία μαζεύει την μπάλα και περνάει και τους δύο παίκτες. Τρίτον, φανταστικός ο Αβραάμ, περνάει 1-2-3, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Φασούλα. Θα κερδίσει το φάουλο και άλλα θα δώσει, παίζεται ο Ρεφ. Μπούζα στο σουτ, θα διώξει ο Μπαρόλ, είναι και πάλι εκεί. Ανεβαίνει ο Γιωργάς τώρα. Γιωργάς χάνει την μπάλα. Παπαγιάννης θα αφήσει να περάσει, είναι το φάουλ. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο Ρεφ γιατί υπήρχε το χτύπημα πάνω στον Μάνο. Σεραφιμίδης με τον Μάνο εκεί κοντά. Παίζουν με τον Παπαγιάννη, θα μπορέσουν. Γιωργάς θα καλύψει με το σώμα του και θα πάρει την μπάλα. Λάθος εκεί. Κόντρα με τα center back και τον Αβραάμ. Πρέπει να ήταν εκεί που πήγε να μπλέξει για να κερδίσει την μπάλα. Τράβηγμα φανέλας εκεί στο Μάνο. Θα το πάρει από τον Μπούζα το φάουλ. Το είδε ο ρέφερι, τα βλέπει όλα σήμερα. Τα καθαρίζει, δεν αφήνει τίποτα. 50-50 ο διαιτητής. Αυτό θέλουμε. Αυτό ζητάει το Σαλόνικα. Παζαρτζής μπαίνει το βαρύ πυροβολικό, το εννιάρι της ομάδας στη θέση του αρχηγού του Μπούζα που το χτύπημά του το χτύπημα φαίνεται τον επηρέασε λιγάκι τελικά, του έσφιξε λιγάκι το πόδι. Αβραάμ τώρα στο ελεύθερο χτύπημα, στο φάουλ σε καλή θέση. Για να θα το πάρει απευθείας. Αβραάμ θα το πάρει απευθείας το σουτ και απόκρουση, απόκρουση από τον τερματοφύλακα, τη βρίσκει. Αλλιώς που κατευθυνόταν στα δίχτυα η μπάλα. Πολύ ωραία απόκριση από τον τερματοφύλακα του Πάρτς Βάρνα, τον Καραμούτσιο. Κόρνερ τώρα θα διώξει όμορφα ο Γιωργάς γιατί καιροφυλακτούσε από πίσω και πάλι ο Αβραάμ. Με τον παίζουν και με τον Βαγιάννη. Αβραάμ, προσπίση πολύ όμορφη. Μπαρόλι. Παπαγιάννης εκεί στα δεξιά. Πάει στον Ασμέναν. Γυρίζει ο Αβραάμ, θα πάρει το φάουλ. Υπήρξε ένα μπρόξιμο εκεί πέρα, ο Εφταξίας... Το δέχεται, το παραδέχεται. Παπαγιάννης θα πάρει, λογικά θα πάει για γέμισμα, αλλά ποτέ, δεν λέμε ποτέ, με αυτά που έχουμε δει σήμερα. Παπαγιάννης. Παζαρτζής στο τείχος, έναν παίχτη ζήτησε ο τερματοφύλακας. Ωραίο γέμισμα από τον Παπαγιάννη, διώχνουν εκεί. Εξ επαφής διώξιμο από την ομάδα του Πάρτς Βάρνα γιατί από πίσω ερχόντουσαν σαν δαίμονες οι παίχτες του Ερμή. Καιροφυλακτούσαν εκεί παλαιολόγος και ελλειπή. Παζαρτζής. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα εκεί. Θα την έστελνε με πολύ δύναμη προς το αντίπαλο τέρμα ο Παζαρτζής αλλά πρόλαβαν οι του Ερμή και κόψαν την επίθεση. Κόρνερ, είναι κόρνερ, έχει βρει ο παίχτης ο Μακρύς θα λέγαμε, ο παίχτης της Πάρτς Βάρνα και έχει πάει μπάλα κόρνερ τώρα. Το 47ο λεπτό βρισκόμαστε Γιάννη. Οι ομάδες δείχνουν να έχουν δυνάμεις ακόμα αν και... Καταλαβαίνουμε ότι έχουν δώσει πολλά, έχουν δώσει πολλές δυνάμεις και πολύ μεγάλη ενέργεια. Αλλά έχουν να δώσουν ακόμα, είναι πολύ δυνατές οι ομάδες, με πολλή ποιότητα. Ένα μακρινό σου τώρα και όχι! Με το πόδι τερματοφύλακα, η μπάλα στο δοκάρι και ξανά την ξαναμπλοκάρει. Τι πήγε να μπει εκεί από τα 25 μέτρα, φοβερή φάση. Παζαρτζής με το σώμα του τώρα, θα γυρίσει το σουτ. Ο τερματοφύλακας εκεί, ο Λεβέ, θα την πιάσει με διπλή απόκρουση. Παζαρτζής ακόμα δεν πήγε, πάει να κάνει φοβερή κίνηση. Μπαρόλι. Θα παίξει στον Αβραάμ. Εκείνο στον Παπαγιάννη. Και ξανά Αβραάμ. Πολύ όμορφο Αβραάμ γυρνάει. Ελίσσεται πολύ όμορφο Αβραάμ στο σημερινό παιχνίδι. Σεραφιμίδης θα πάρει την φάση πάνω του. Δεν θα μπορέσει εκεί γιατί ο Γιωργάς θα κόψει. Ξανά κερδίζει τις κόντρες όλες. Πολύ δυνατή κόντρα και γυρίζει την μπάλα και τη φάση πολύ όμορφα πίσω ο Ρεύ γιατί υπήρξε ένα φάουλ πάνω στο Γιώργα. Ο Ρεύ ζητάει να γυρίσει μπάλα πιο πίσω. Είναι αρκετά σχολαστικός σε αυτή τη φάση. Γιώργας τώρα. Το γέμισμα στον Παζαρτζή.
Θα γυρίσει εκείνος. Δοκάρι, φανταστική ευκαιρία για τον Μπαζαρτζή. Δεύτερη συνεχόμενη. Πήγε να γυρίσει πανέμορφα και βρίσκει μπάλα στο δοκάρι. Ζητάει να τον βρουν εκεί. Γιατί υπερτερεί των αμυντικών σε ύψος και ζητάει να τον βρουν ψηλά. Ξανά το ψάχνουν πολύ. Μπαρόλι τώρα θα κόψουμε το κεφάλι. Παζαρτζής βάζει το σώμα. Θα γυρίσει. Πέναλτι. Πέναλτι φοβερό. Είδε το τράβημα εκεί ο ρέφερι. Ο Μπαρόλι τον έχασε και ο Παζαρτζής βάζοντας πολύ όμορφα το σώμα του θα κερδίσει το πέναλτι. Το είδε το τράβηγμα εκεί ο ρέφερι. Βαρ. Ζητάει βαρ ο ρέφερι. Μετά από παρένεση του αρχηγού. Προχωρά μπροστά. Ελέγχει το βάρο ρέφερι. Ήταν μια δύσκολη φάση. Υπήρχε ένα τζαρτζάρισμα εκεί μεταξύ του Μπαρόλι και του Παζαρτζή. Ο ρέφερι δεν έχασε χρόνο και έδειξε με σημάδι ότι θα το δει στο βάρ. Από δίπλα ο αρχηγός των Πάρτς Βάρνα για να επηρεάσει. Και τι έχουμε εκεί. Αλλάζει την απόφαση ο ρέφερι, ανατροπή απόφαση και δίνει φάουλ. Και δίνει φάουλ για την ομάδα του Ερμή. Εκπληκτική η απόφαση του ρέφερι. Γύρισε τη φάση και διόρθωσε το λάθος του θα λέγαμε. Λαγωνίδης. Θα ξανακοιτάξει τον Μπαζαρτζή εκεί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Καλύπτουν πολύ ωραία Σεραφιμίδης και Μπαρόλι τον δίμετρο Μπαζαρτζή. Και η μπάλα πάει out. Παραμένει στο 2-2 το μάτς, στο 52ο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ματσάρα. Πολύ ωραίο ο τερματοφύλακας του Ερμή τώρα θα διώξει. Γέμισμα του Μάνου. Τι κάνει εκεί. Γκολ! Γκολ φοβερό λάθος του τερματοφύλακα του Πάρτς Βάρνα Καραμούτσιου. Από το κέντρο θα φάει τον γκολ από τον Μάνο. Φοβερό λάθος. 3-2. Τι έχει γίνει εδώ, βρίσκει εξαπίνηση στο τερματοφύλακα του Πάρτς Βάρνα, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του, δεν πρέπει ούτε να το πιστέψει. Τι γίνεται κυρίες και κύριοι, τι παρακολουθούμε, αν είναι δυνατόν, τι έχουμε δει. Από την πρώτη και ώρας μέρα, δεύτερη. Τι μας επιφυλάσσει το Σαλόνικα φέτος, θα μας τρελάνουν εδώ οι ποδοσφαιριστές. Έξαλλος ο Γιάννης σήμερα, έξαλλος. Ερμής τώρα προσπαθούν να καταλάβουν και οι παίκτες του Ερμή τι έχουν γίνει και έχουν βρεθεί μπροστά στο σκορ. Προσπαθούν με μια μακρινή παλιά τώρα να δουν τον Παπαγιάννη, αλλά ο Γιωργάς εκεί σώμα. Βρίσκουν τώρα τον Παζαρτζή που θα είναι η αιχμή του δόρατος. Μπούζας πάει να κάνει το κοντρόλ με το κεφάλι. Δεν μπορεί να το κατεβάσει την μπάλα για να τη βρει μπροστά του. Θα κάνει μακρινό κοντρόλ. Ήταν ωραία σκέψη του Τζορμπατζόγλου. Το 53ο λεπτό βρισκόμαστε, Γιάννη. Και αυτό πολύ όμορφο παιχνίδι. Με αμύωτο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και εμείς, όπως και εσείς φυσικά από το σπίτι. Να πούμε σε όσους μας βλέπουν το τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί σήμερα. Το γράψαμε και ως διοργάνωση κάτω στα σχόλια γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί. Τα μάτς δεν χάνονται να πούμε. Ο Αβραάμ τώρα ένα δυνατό σουτ. Πάει να βρει πάλι στον ύπνο τον τερματοφύλακα της Πάρτς Βάρνα, αλλά θα διώξει αυτή τη φορά και θα βγάλει την μπάλα κόρνερ στο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Παπαγιάννης. Συνέχισε Δημήτρη, αλλά έχουμε ένα κόρνερ τώρα. Ναι, ας περιμένουμε το κόρνερ και θα καλύτερα. Παπαγιάννης στο κόρνερ. Παίζουν εκεί με τον Μάνο. Μάνο. Παπαγιάννης και πάλι. Θα γυρίσει, θα πιάσει, θα μπλοκάρει πολύ όμορφα το μπλοκάρει αυτή τη φορά. Παζαρτζής με το στήθος πάει να βρει το συμπαίκτη τον Μπούζα, τον αρχηγό του. Δεν θα μπορέσει όμως. Παπαγιάννης θα γυρίσει πολύ ωραία στην αλληλοκάλυψη και θα διώξει την μπάλα στον Μπαρόλι. Εκείνος και πάλι στον Παπαγιάννη. Πολύ όμορφα θα δει κάθε τον Αβραάμ. Εκείνος καλύπτει με το σώμα και δίνει γρήγορα την μπάλα. Θα κλέψουν του Πάρτς Βάρνα. Φασούλας.
Με το μακρύ δεν θα μπορέσουν. Γεωργά θα πανακαλύψει. Αβραμ θα φύγει στην κόντρα. Δεν θα τα καταφέρει. Λάθη επιλαθών τώρα. Προσπαθούν να μην γίνονται λάθη, αλλά υποπίπτουν σε αυτά. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν τα τελευταία λεπτά να βρουν κάποιες επιθέσεις που είτε θα κλειδώσει για τους μεν το μάτς, είτε θα ισοφαρίσουν για τους δε. Αλλά δεν γίνεται για αλλιώς, θα γίνουν και κάποια λάθη. Η ένταση είναι πολύ υψηλή, στο κατακόρυφο η αγωνία. Σεραφιμίδης θα πάρει το ελεύθερο τώρα. Θα διώξουμε το μακρύ Παρτσβάρνα. Μπούζος θα κατεβάσει τον Φασούλα. Εκείνος θα κάνει το λάθος. Αβραμ θα γυρίσει πολύ ωραία. Σπάει στον Μάνο, εκείνος τον Παπαγιάννη. Κόβει προς τα μέσα, βγαίνει πολύ ωραία και δυναμικά ο Λαγωνίδης και κόβει, αλλά έχουμε ένα χτύπημα εκεί πέρα του Αβραμ. Ο ρέφερι βλέπει εκεί πέρα την κατάσταση. Έχουμε αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Τζορμπατζόγλου και ο Γεωργάς. Θα μπει ο Μπούζας με τον Εφταξία μέσα. Κόρνερ, καλή φάση τώρα εκεί από τον Παπαγιάννη. Εκτελέστηκε γρήγορα εκεί, δεν προλάβαμε ούτε εμείς τη φάση, Δημήτρη. Σίγουρα. Ήταν μια πολύ γρήγορη κίνηση των παιχτών. Θα κερδίσουν ένα κόρνερ. Θα διώξει η ομάδα της Παρτσβάρνα με τον Φασούλα. Εκνοείται το του μάτς. Στο 56ο οδεύουμε. Το 3-2 παραμένει για την ομάδα του Ερμή. Κάθετη πάσα τώρα για τον Μάνο. Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό τώρα. Ο Παπαγιάννης πήγε να κάνει κάτι έξω, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κυρίε και κύριοι. Οι ανάσες είναι πολύ κοφτές. Φασούλας. Όλα για όλα τώρα για την Παρτσβάρνα. Γέμισμα. Θα δει τον Μπαζαρτζή. Θα μπει στη φάση εκείνος. Δεν θα καταφέρει. Πολύ ωραία. Ο Λεβέ θα καλύψει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Παζαρτζή ζητάει και συγγνώμη γιατί βρήκε με το πόδι του τον τερματοφύλακα του Λεβέ. Δεν υπήρχε κάποια σύγκρουση άσχημη. Πάλι καλά. Διανύουμε τα τελευταία λεπτά εδώ πέρα. Πολύ αγωνιώδη. Εφταξιάς τώρα πάει να παίξει μπροστά. Δεν θα τα καταφέρει. Αβραμ πολύ ωραίο κοντρόλ. Κόβει προς τα μέσα. Θα είναι εκεί όμως η απάντηση του μακρύ. Δεν θα αφήσει να περάσουν Φασούλας. Γυρίζει πολύ ωραία στον Εφταξιά. Εκείνος με τη μία θέλει να βρει τον Παζαρτζή, όμως είναι πολύ μακρινή η πάσα του. Ούτε για τον Παζαρτζή, ούτε για τον Μπούζα τον Μάριο. Ο Λεβέ θα μπλοκάρει την μπάλα και θα θελήσει να σπανταλήσει και κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα για την ομάδα του Ερμή. Γεμίζει τώρα προς το πλάγιο εκεί για να χαραμιστούν κι άλλα δευτερόλεπτα. Ο αρχηγός, ο Μάνο του Ερμή, ζητάει να μην χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του οι παίχτες του. Τελευταία λεπτά τώρα. Πλάγιο για την ομάδα του Παρτσβάρνα σε καλή θέση. Λεπτό να πούμε Γιάννη τώρα. Κρίσιμες τελευταίες κινήσεις. Θα πάει στο ελεύθερο ο Μπούζας ο αρχηγός από ό,τι βλέπουμε. Θα προσπαθήσει κατά πάσα πιθανότητα να βρει τον Παζαρτζή και εκείνος να τελειώσει τη φάση. Και όντως αυτό γίνεται και πόπο τελευταία στιγμή. Κόβουν εκεί με τον Παλαιολόγο. Μέσα από το στόμα την μπουκιά θα λέγαμε του Παζαρτζή. Φοβερό. Ξανά το ίδιο κεφαλιά δοκάρι και άλλο δοκάρι του Παζαρτζή. Επιμένουν οι του Παρτσβάρνα. Σουτ ξανά απομακρύνουν. Παζαρτζής και τώρα ο Μπαρόλι θα διώξει την μπάλα. Φοβερά εκεί η ομάδα του Ερμή δεν θέλει να το δεχτεί με τίποτα. Παραδίδουν σώμα και ψυχή οι παίχτες του Ερμή. Σφυροκοπάνε ανελέητα οι παίχτες του Παρτσβάρνα. Με Παζαρτζή εκεί, με Εφταξία, με όλους. Κόρνερ τώρα. Μακρινό, δεν προλαβαίνει. Δεν μπορεί ο Μπούζας, ο Μάριος. Τα βάζει και με τον εαυτό του εκεί που δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Εντάξει, δεν... Στο 58 λεπτό. Το παιχνίδι κυλάνε τα τελευταία δευτερόλεπτα, τα τελευταία λεπτά μάλλον. Πολύ βασανιστικά για την ομάδα του Ερμή που δέχεται κατά κύματα επιθέσεις. Προσπαθούν τώρα να κερδίσουν κάποια δευτερόλεπτα και κάποιες ανάσες με τον Σεραφιμίδη να πάει αργά-αργά στην εκτέλεση. Ο Αβραμ πανέμορφα και το σουτ και γκολ! Γκολ ο Αβραμ φανταστικό! 4-2 με την γκολάρα του Αβραμ και είναι και ο MVP του παιχνιδιού. Φοβερή γκολάρα από τον Αβραμ στα τελευταία λεπτά. Τι να πούμε για αυτό τον παίκτη σήμερα, τα έκανε όλα. Κόβει, ράβει, σκοράρει. Φοβερός ο Αβραμ.
ξανά στην αντεπίθεση τώρα πάει να βγει η ομάδα του Παρτσβάρνα. Προσπαθούν να κάτι να κάνουν. Δεν θα τα καταφέρουν, θα διώξουν οι του Ερμή. Ένα γέμισμα που προσπαθούν να βρουν για τον Μπαζαρτζή από ό,τι φαίνεται. Ξαναδιώχνουν εκεί με τον Παλαιολόγο. Το σουτ ήταν εκεί ο Φασούλας, δεν μπορούσε να περάσει μπάλα. Θα ξαναπάνε σε γέμισμα εκεί με τον Μπούζα τον Μάριο. Όχι, θα παίξει με τον Φασούλα, ξανά Μπούζας. Τώρα το γέμισμα, Μπαζαρτζής. Το σουτ όχι, δεν θα μπορέσει ο Μπαζαρτζής μετά το κοντρόλ και η λήξη. Μεγάλη νίκη του Ερμή, θα πανηγυρίσει πολύ μεγάλη νίκη ο Ερμής με 4-2 απέναντι στην Παρτσβάρνα. Φοβερό παιχνίδι κυρίες και κύριοι, μάχες επιμαχών, σώματα έπεσαν, φανταστικό ποδόσφαιρο. Δεν έλειψαν και οι σκληρές μονομαχίες. Τι να πούμε άλλο, δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να πούμε, Δημήτρη, θα έλεγα. Ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία μέρα. Να πούμε ότι είχαμε αρκετά προβλήματα όσον αφορά τη ροή των πρωταθλημάτων, αλλά οι αγώνες ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, κανένας ιδιαίτερος τραυματισμός και όλα πήγανε καλώς. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθούν οι παίκτες και οι ομάδες από τα υπόλοιπα από τα social media, site, Instagram και Facebook. Θα θέλαμε, Δημήτρη, να πούμε να δείξουν και οι τηλεθεατές λίγη κατανόηση λίγη από κατανόηση το YouTube και το Internet. Ήταν για... κάτι που θα γίνει τελευταία φορά, δεν πρόκειται να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξαν κάποια λάθη, ναι. Εγώ θα ήθελα στο κλείσιμο να πω ότι σαν ημέρα και σαν ποδόσφαιρο σήμερα είχαμε καταπληκτικά παιχνίδια και το τελευταίο μάτς δεν μας άφησε παραπονεμένους και η Παρτσβάρνα πολύ δυνατή ομάδα. Στα σημεία έχασαν, ο Ερμής έδειξε τις δυνατότητες του, πήρε το παιχνίδι και το ροζ φιλαγώνα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στα γήπεδα του Νικολούδη, καλό βράδυ και καλή νύχτα.